δίπλα σου, θα πρέπει να τον τιμήσει για να σε τιμήσει. Αυτή είναι μια σχέση η οποία δομεί μια αθλητική σχέση. Γιατί εδώ μιλάμε για αθλητισμό. Δεν θα μιλάμε για κάτι άλλο. Ναι, άλλη, το 75 ήταν σχηματικό φίλο. Άλλη είναι η προσφορά όμως ενός προπονητή σε 25 άτομα και άλλη προφανέστατα. Η τιμή είναι και από τον ένα και από τον άλλο. Βεβαίως. Προφανέστατα. Όχι σχόλια παρακαλώ. Μόνο ερωτήσεις. Φυσικά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Προφανέστατα. Δεν μιλάμε για παραλογισμούς τώρα. Εντάξει. Δεν μιλάμε ότι είμαστε στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι κάτι ουσιώδες. Είναι κάτι ουσιώδες. Ήθελα να ρωτήσω τη συνεισφορά του τμήματος κολύμβησης. Στο Ολυμπιακό Σωματείο δεν το ακούω για ρεύμα, για νερό, δεν πληρώνει ο ένας, δεν πληρώνει ο άλλος. Η συνεισφορά του τμήματος που έχει το μεγαλύτερο προπολογισμό που διάβασα εδώ. Όχι, δεν έχουμε το μεγαλύτερο προπολογισμό. Τέλος, αυτό είναι το προπολογισμό. Η συνεισφορά του τμήματος κολύμβησης, τι πώς έχει το μήνυμα. Τίποτα. Άρα δηλαδή, καθόμαστε, συζητάμε, ευλογάμε τα γένια μας, το κάθε ένα είναι μαγαζί, το τμήμα Πόλο είναι εκεί, το τμήμα αυτό και η ερασιτεχνική που είναι ειδικού αντιπροσώπου. Αντιχέστατο ο χαρακτηρισμό, Παναγιώτη. Κάνε ένα σχόλιο. Κάνε ένα σχόλιο. Λοιπόν, το νερό στο σωματείο, στα γραφεία, ποιος το πληρώνει. Το νερό στο σωματείο, στα γραφεία, ποιος το πληρώνει. Τα μέλη της ερασιτεχνικής μήπως. Τα μέλη της ερασιτεχνικής μήπως λέω εγώ. Πώς όχι, ρε Παναγιώτη. Το τμήμα δεν μπορεί να δώσει τίποτα, δηλαδή. Όχι, σας λέω ότι το τμήμα δεν μπορεί. Να ολοκληρώσει ο κύριος Παρασκευόπουλος, παρακαλώ. Λοιπόν, τα μέλη της ερασιτεχνικής και τα αναγκαστικής. Δεν θα ρωτήσω. Μίλησα για τη φυσιογνωμία του συλλόγου. Αυτό ακριβώς εδώ. Δεν λέω τυχαία πράγματα. Παρακαλώ.